Την Κυριακή το απόγευμα στις 7 υποδεχόμαστε τμήμα του Τιμίου Ξύλου. Μαζί μας είναι ο προϊστάμενος της Μεταμορφώσεως Βόλου, ο πατέρας Σεραφείμ. Καλησπέρα σας. Την ευλογία σας. Του Κυρίου, να είστε καλά. Πανασολογιώτατε. Για να δούμε λοιπόν τι συμβαίνει, γιατί είναι κάτι, εγώ δεν υποτιμώ καμιά από τις θρησκευτικές εκδηλώσεις, τις λατρευτικές εκδηλώσεις. Δεν λέω ότι όταν έρχεται μια εικόνα είναι ίσονο σημασίας και αυτό είναι ύψιστης, όλα έχουν την αξία τους. Αλλά επειδή το Τίμιο Ξύλο δεν μεταφέρεται συχνά, είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό που πετύχατε. Μπράβο σας λοιπόν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός αυτό το οποίο θα συμβείτε από την Κυριακή και το απόγευμα και μετά στη Ναό της Μεταμορφώσεως, με την ευχή και την ευλογία του Πατριάρχου Ιεροσολύμων κυρίου Θεοφίλου, μετά από παράκληση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Ιγνατίου. Το τεμάχιο του Τιμίου Ξύλου, το οποίο φυλάσσεται στο σκευοφυλάκι του Παναγίου Τάφου και είναι μια γνωστή εικόνα την οποία προσκυνούν όλοι οι προσκυνητές οι οποίοι πηγαίνουν προσκυνούν εκεί στα Πανάγια προσκυνήματα συνεχώς. Έτσι λοιπόν, με την ευχή και την ευλογία του Πατριάρχου, θα έρθει το τεμάχιο αυτό του Τιμίου Ξύλου εδώ. Πρέπει να πούμε ότι έρχεται για πρώτη φορά στην πόλη του Βόλου και στη Μητρόπολη Δημητριάδος. Συμβαίνει ότι το Τίμιο Ξύλο έχει διαμελιστεί σε πάρα πολλά κομμάτια, αλλά το μεγαλύτερο βρίσκεται στον Πανάγιο Τάφο και είναι πολύ σημαντικό ο Σταυρός του Κυρίου μας να έρχεται από την γη των Ιεροσολύμων, από τον Πανάγιο Τάφο, στην πόλη μας, να μείνει για μια εβδομάδα και να πάρουμε όλη την ευλογία του και να πάρουμε στήριξη και βοήθεια για ό,τι υπάρχει μπροστά μας και ό,τι βγαίνει στη ζωή μας. Λοιπόν, πάμε να γίνουμε πρακτικοί. Η άφιξη είναι στις 7 το απόγευμα της Κυριακής, μεθαύριο δηλαδή. Παραμένει μέχρι την άλλη Κυριακή. Παραμένει για μια μέχρι εβδομάδα. Την επόμενη Κυριακή, 24 Σεπτεμβρίου. Καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας θα υπάρχουν λατρευτικές εκδηλώσεις. Συνεχώς, καθημερινά θα τελείται η Θεία Λειτουργία το πρωί, από τις 7 μέχρι τις 9-9.30 περίπου. Στις 10.30 κάθε μέρα το πρωί θα έχουμε παράκληση στον Τίμιο Σταυρό. Το απόγευμα θα έχουμε στις 6.30 τον Εσπερινό. Και στη συνέχεια, κάθε μέρα, μία στάση χαιρετισμών στον Τίμιο Σταυρό. Το βράδυ μετά θα κλείνουμε την λατρευτική ημέρα με το μικρό απόδειπνο, όπως γίνεται οι ακολουθίες της Εκκλησίας μας, κλείνουν με το μικρό απόδειπνο. Και στη συνέχεια, το Σάββατο θα έχουμε τον πανηγυρικό Εσπερινό του Σαββάτου. Την Τετάρτη το απόγευμα θα έχουμε το Ιερό Ευχέλαιο στις 6.30 το απόγευμα. Και την Κυριακή πρώτα ο Θεός θα είναι η πανηγυρική θεία λειτουργία, στην οποία θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ελληνουπόλεως κύριος Ιωακείμ, ο οποίος είναι μέλος της Αγιοταφητικής Αδελφότητος και θα εφέρει το Τίμιο Ξύλο από τα Ιεροσόλυμα στην πόλη του Βόλου. Είναι βολιώτης ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ιωακείμ. Υπηρετούσε μέχρι πριν λίγο καιρό στη Ζάμπια, στο Πατριαρχείο Αλεξανδρίας και πλέον έχει μετατεθεί στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, όπου εκεί, σαν μέλος της Αγιοταφητικής Αδελφότητος, προσφέρει τις υπηρεσίες του στον Πανάγιο Τάφο. Ποιες ώρες θα είναι σε λειτουργία ο Ιερός Ναός? Ο Ιερός Ναός θα είναι ανοιχτός από τις 7 το πρωί. Έχουμε βάλει μάλλον στο πρόγραμμα από τις 7 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι για το πρωί και από τις 4 έως τις 9 περίπου το βράδυ για το απόγευμα. Αλλά εάν δούμε ότι η προσέλευση του κόσμου είναι αρκετά μεγαλύτερη, θα αφήσουμε πλέον ανοιχτό το ναό όλη την ημέρα μέχρι το βράδυ, από τις 7 μέχρι τις 9, 10 ώρα το βράδυ, αναλόγως πώς θα μπορέσουμε, πώς οι άνθρωποι θα έρχονται και για να προσκυνήσουν και να πάρουν την ευλογία του Τιμίου Ξύλου. Φαντάζομαι τώρα τον πατέρα Σεραφείμ που τον ξέρω πολλά χρόνια, αυτό πώς εμείς λέμε, θέλουμε να κατακτήσουμε αυτό. Όλα θεμητά είναι να θέλουμε να τα κατακτήσουμε. Θέλουμε να κατακτήσουμε το άλλο, τις προσπάθειες που έκανε, την επιμονή που έδειξε και μια επιμονή όχι να γίνεται ενοχλητικός, αλλά να λέω ότι θέλω να φέρω αυτή την επιπρόσθετη ευλογία στον τόπο μου για το πίμνιό μας. Μπράβο σας λοιπόν. Για οτιδήποτε θέλουμε μπορούμε να το καταφέρουμε αρκεί να κάνουμε λίγο περισσότερη προσευχή προς τον Θεό. Και η αλήθεια είναι ότι και οι συνεργάτες όλοι στο ναό και οι επίτροποι και όλοι οι συνεργάτες του Ιερού Ναού ήθελαν να έρθει έτσι ένα προσκύνημα προς τον ναό μας, να πάρουμε την ευλογία. Πραγματοποιήθηκε αυτό με την ευχή και την άδεια του Σεβασμιωτάτου, Μητροπολίτου μας. Ο Πατριάρχης δέχτηκε την παράκληση αυτή και έτσι πραγματοποιήθηκε. Λοιπόν, ακούστε τώρα, για να μην εναποθέτουμε τα πάντα στη ζωή μας μόνο στη μέρημνα του Θεού, στη βοήθεια του Θεού. Πρέπει να κάνουμε και εμείς προσπάθειες. Εμείς πρέπει να κάνουμε πολύ προσευχή. Γιατί το λίγο παραπάνω προσευχή πολύ δεν αργεί όχι να το λέμε και για τα παιδιά που νομίζουν ότι όλα θα τους έρθουν από τον ουρανό. Ξέρετε, παιδιά μου, πρέπει να προσπαθούμε κι εμείς. Όποιος έχει κάνει δύο πράγματα στη ζωή του, έχει κάνει και με πολύ κόπο πέρα από την πίστη και την προσευχή στον Θεό, επειδή ξέρω και σίγουρα ότι δουλέψατε πολύ γι' αυτό. Πολύ καλή επιτυχία. Λοιπόν, θυμίζουμε
από τις 7 το απόγευμα της Κυριακής και είναι πάρα πολύ ωραίο. Ωραία. Να είμαστε εκεί, στην υποδοχή δηλαδή του Σταυρού του Κυρίου, από το Ιεροσόλυμα που έρχεται κατευθείαν στην πόλη του Βόλου και όπως είπαμε, κάθε μέρα για πολλές ώρες σε λειτουργία ο Ιερός Ναός, κάθε μέρα Θεία Λειτουργία το πρωί και επιπλέον και Τετάρτη και Σάββατο και όλες τις μέρες θα υπάρχουν. Θα υπάρχουν ακολουθίες πάρα πολλές, ίσως και επιπρόσθετες κάποιες φορές. Θα υπάρχει την Τρίτη το βράδυ, ξέχασα να σας πω, είναι την επόμενη μέρα, 20 του μηνός, είναι του Αγίου Ευσταθίου. Έτσι έχουμε επιλέξει να κάνουμε μια αγρυπνία, πανηγυρική αγρυπνία. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας έχει καλέσει για αυτό το λόγο τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Τρίκης και Σταγών, κύριο Χρυσόστομο, με τον οποίο συνδεόμαστε από τα παιδικά μας χρόνια. Και έτσι θα μας τιμήσει και εκείνος με την παρουσία του, θα λειτουργήσει. Θα προεξάρχει της Θείας Λειτουργίας και θα αγρυπνήσουμε το βράδυ της Τρίτης. Οπότε ο ναός θα είναι περίπου ανοιχτός μέχρι τη μία μετά τα μεσάνυχτα. Πέριφε. Την Τρίτη. Την ευλογία σας. Του Κυρίου να είστε καλά, ο Θεός μαζί σας. Δύο φορές πήραμε ευλογία σήμερα. Είμαστε πανευτυχείς.